Διονυσίου Σολομού, ελεύθερη πολιορκημένη. Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω. Η απαγγελία αποσπασμάτων έργων από τα συντηρημένα χειρόγραφα του Διονύσιου Σολομού προκαλεί ρήγη συγκίνησης. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από τη συγγραφή του Εθνικού Ύμνου, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανέλαβε την υποχρέωση και την υψηλή ευθύνη συντήρησης των χειρογράφων του εθνικού μας ποιητή που φυλάσσονται στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Η συντήρηση των χειρόγραφων του Διονύσιου Σολομού ολοκληρώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από τη συγγραφή του Εθνικού Ύμνου και μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το Μουσείο Σολομού. Το αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας μοιραζόμαστε μαζί σας σήμερα σε μια αφιερωματική εκδήλωση παρουσιάζοντας τη διαδικασία συντήρησης των χειρογράφων από τη συντηρήτρια Ιωάννα Στεφανή. Τα χειρόγραφα που φυλάσσονται και εκτίθενται στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων στο νησί της Ζακύνθου έχριζαν εκ νέου συντήρησης ώστε να αντέξουν στο χρόνο. Η κατάσταση διατήρησης των χειρογράφων είναι επιβαρημένη και παρόλο που έχουν συντηρηθεί μόλις πριν από 25 χρόνια, ήταν απαραίτητη η συντήρησή τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των χειρογράφων του Σολομού είναι η αυξημένη οξύτητα του χάρτινου φορέα, η οποία σε συνδυασμό με το φως και τη σχετική υγρασία καταστρέφει εκ των έσω τα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης του pH στο εργαστήριο των χειρογράφων, αξίζει να σημειωθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό τα αποτελέσματα ήταν κάτω του 6, όταν το ιδανικό είναι λίγο πάνω από το 7. Την εορταστική εκδήλωση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, επευκαιρία και του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και με φόντο τα συντηρημένα χειρόγραφα του εθνικού μας ποιητή, επένδυσαν μουσικά οι τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος. Η εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον ιστορικό Δημήτρη Αρβανιτάκη με θέμα «Ο Διονύσιος Σολομός και ο αγώνας για την ποίηση των νέων Ελλήνων» εστίασε κυρίως στον αγώνα για τη συντήρηση των χειρογράφων, τον συντελεστή δυσκολίας και γενικότερα στην εμπειρία της διαχείρισης ενός εθνικού θησαυρού.